Αλλά καταλαβαίνετε, λόγω του καιρού, καλοκαίρι, δύσκολα όλοι να αφήσουν τις παραλίες και ζεστή ημέρα σήμερα. Και εγώ να ζητήσω συγγνώμη γιατί η φωνή μου δεν είναι καλή, ούτε έχω αργύτητα. Αυτό δεν θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ήρθε η ώρα της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η ώρα της διάκρινης κατάστασης. Προσωπικά αλλά και εκ μέρους όλων των μελών της ΝΟΔΕ, των κομματικών οργανώσεων, αλλά και όλων των μελών της Νέας Δημοκρατίας, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα σε μια δύσκολη μέρα, αλλά μια μέρα που σηματοδοτεί ότι την Κυριακή της 7 Ιουλίου η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πετύχει τη μεγάλη νίκη. Το βράδυ της 7ης Ιουλίου θα είναι το τέλος της πιο χειρότερης, της χειρότερης κυβέρνησης όλων των εποχών. Αλλά για να γίνει αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει όλοι μας να δώσουμε μέχρι την Κυριακή τον καλύτερό μας εαυτό. Όχι εφησυχασμός, όλες τις κάλπες, να πείσουμε και αυτούς που για πολλούς λόγους δεν πήγαν την προηγούμενη φορά στις ευρωεκλογές για να ψηφίσουν μια δημοκρατία, να πάνε τώρα και να έχουμε την Κυριακή το βράδυ μια αυτοδύναμη νέα δημοκρατία που θα έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Γνωρίζετε όλοι, όπως και εμείς, ότι οι εκλογές της 7ης Ιουλίου είναι οι κρισιμότερες όλων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Είναι οι εκλογές που είναι σημαντικές όχι μόνο για μας, για τη ζωή μας, για τα παιδιά μας, αλλά κυρίως για την πατρίδα μας. Την Κυριακή, επομένως, ψηφίζουμε όλοι για την Ελλάδα. Άρα δεν υπάρχει καμία χαμένη ψήφος. Πάμε όλοι μαζί, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία και φέρνουμε κυβερνήτη της χώρας με μεγάλη αυτοδυναμία τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τους 6 υποψηφίους του νομού μας, οι οποίοι δίνουν τον δικό τους αγώνα για τη δική τους επιτυχία. Τους ευχόμαστε όλους καλή επιτυχία, καλή δύναμη μέχρι και την Κυριακή το βράδυ και να ξέρουν ότι μέσα από τη συνολική επιτυχία έρχεται και η προσωπική. Θα κερδίσουμε όλοι αν την Κυριακή το βράδυ κερδίσει μια δημοκρατία. Πριν δώσω τον λόγο στους υποψηφίους μας, θα ήθελα τον Στάθη τον Βαρβούνη, να τον παρακαλέσω, Στάθη, επειδή η φωνή μου είναι χάλια, να διαβάσεις το χαιρετισμό του κ. Αβγενάκη, του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Επίσης, μήνυμα μας έστειλε και ο γραμματέας πολεμικού, ο κ. Κονταδάκης, και η πρώην βουλευτής Άρια Μανούσου, η οποία αποσέρει στην Αθήνα και δεν είναι κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη και στελέχη της παράταξής μας, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση της ΝΟΔΕ Κυκλάδων και λυπάμαι που δεν μπορώ να βρίσκομαι μαζί σας. Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης καθώς και για το σύνολο του έργου σας. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από τις εκλογές. Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 26 Μαΐου ανάγκασε τον κύριο Τσίπρα να προκηρύξει εθνικές εκλογές. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές και στρατιωτικές εκλογές ήταν το πρώτο βήμα της πολιτικής αλλαγής. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά, με υπευθυνότητα και με αφοσίωση για τον τελικό στόχο. Να γυρίσει η Ελλάδα οριστικά πολιτική σελίδα. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους να συμπορευτούμε στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, ώστε να ισχυροποιήσουμε το μέτωπο των μεταρρυθμιστικών δυνάμεων και να κερδίσουμε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία αλλαγής. Στις 7 Ιουλίου δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη για την παράταξή μας, για να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, να στείλουμε ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα αλλαγής, για να γίνει η Ελλάδα μια χώρα πιο φωτεινή.
Μαζί προχωράμε μπροστά. Ενωμένοι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Αξίζουμε καλύτερα. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Με εκτίμηση, Λευτέρη Αυγενάκη, γραμματέα πολιτική επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία και υποψήφιο βουλευτή του Μουρία Κλήρη. Να σας πω τώρα για την διαδικασία των ομιλιών. Θα αρχίσουμε από τις κυρίες. Είναι η εκδήλωση τη Νόρια Κυκλάδων, η τελευταία εκδήλωση τη ΙΡΟ. Πάμε μονοταχώ προ τι εκλογέ. Μα μείναν λίγε μέρε, τρει-τέσσερι μέρε. Και θα αρχίσουμε πρώτα από τις κυρίες. Θα μιλήσει πρώτα η Κατερίνα Ημολογιού, η κυρία Πρίνια Δέσποινα μετά, θα ακολουθήσει ο κύριος Καφούρος, ο κύριος Φόρτωνας, ο κύριος Βακόλιος και στο τέλος θα μιλήσει ο υπουργός και ο βουλευτής του νομού μας και υποψήφιος βουλευτής, ο κύριος Βούλης. Παρακαλώ, η κυρία Κατερίνα Ημολογιού. Καλησπέρα σας από μένα. Είμαι η Κατερίνα Ημολογιού, η Κατερίνα που ξέρετε εδώ και τόσα χρόνια, η Κατερίνα που είναι κοντά σας, η Κατερίνα που δεν έφυγε ποτέ από τα νησιά, αυτή που χειμώνα καλοκαίρι είναι δίπλα σας, σας αφουγκράζεται, σας βοηθάει, σας σκέπτεται. Εσείς για μένα είσαστε η οικογένειά μου και στις 7 Ιουλίου σας θέλω όλους κοντά μου να μου δώσετε μία ψήφο, να δώσετε μία ψήφο σαν γυναίκα. Αυτό το ζητάω και προς την άλλη συνυποψήφια μου, την κυρία Πρίνια, την καθηγήτρια Πανεπιστημίου, να μας δώσετε τη δύναμη, διότι εμείς οι γυναίκες πραγματικά αξίζουμε. Και όπως έλεγε η Μάργαρετ Θάτσερ, αν θέλεις να γίνει κάτι, πες το σε μία γυναίκα. Αυτό το λέω χαριτολογώντας. Γιατί θέλω να δώσω έμφαση στο ότι εμείς οι γυναίκες όταν θέλουμε να γίνει κάτι και μπει μέσα στο μυαλό μας, το ξέρετε πολύ καλά και από τις συζύγους και από τις κόρες σας και εσείς τα κορίτσια που είσαστε εδώ πέρα, ξέρετε ότι τα βγάζουμε πάντα εις πέρας. Θέλω επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Άρια τη Μαρούσου, που όπως καλά είπε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, μας στέλνει τους χαιρετισμούς της. Είναι μια γυναίκα που πάντα την ακούω και την συμβουλεύομαι, διότι είναι μια άξια γυναίκα και όπως θα την χαρακτήριζα, εκτός από κυρία, είναι και ήταν μια γυναίκα παντελονάτη που τα έλεγε πάντα έξω από τα δόντια και ήταν κοντά σε όλους. Επίσης, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη που για άλλη μία φορά μου έδωσε την ευκαιρία, την τρίτη ευκαιρία και την τελευταία προς το παρόν. Γιατί δεν το βάζω εγώ κάτω, να ξέρετε. Μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι εδώ κοντά σας ξανά. Σκέφτηκε ότι αυτό το κορίτσι δεν μπορώ να το αφήσω απ' έξω. Έχει δώσει μάχες και μάχες. Έχει αλληλεγγύσει σαν τη σαρδέλα. Είμαι με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος τεχνοκράτης, είναι ένας άνθρωπος με άλφα κεφαλαίο, είναι αυτός που μας ακούει όλους, που μας αφουγκράζεται, είναι ο άνθρωπος της αγοράς, είναι αυτός που μας υποσχέθηκε ότι θα μειώσει το ΦΠΑ, θα μειώσει το έμφυα, θα τελειώσει ο φόρος του διαμονής για τα ξενοδοχεία, συγγνώμη για το Σαρδάμ, θα φτιάξει νέο χωροταξικό για να γίνουν επενδύσεις για ξενοδοχεία, άρα και θέσεις εργασίας. Ακούτε, πρόεδρε, πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου, τα ακούτε? Μη μου λέτε με τα άλλα. Θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου,
θα επαναφέρει την ασφάλεια και την τάξη που χρειάζεται σε αυτό το μπάχαλο, θα έλεγα, που δημιούργησε ο κύριος Τσίπρας μαζί με την παρεούλα του. Αυτό που με ευαισθητοποίησε ειδικά εμένα είναι αυτό που είπε ότι θα δίνει 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται και έρχεται στον κόσμο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τις νέες μανούλες, αλλά και για τα ζευγάρια. Είναι ένα σοβαρό κίνητρο για εμάς τις γυναίκες να αποκτούμε παιδιά και να κάνουμε μία νέα αρχή, έστω με αυτό το μικρό ποσοστό. Επίσης, υποσχέθηκε ότι κανένα παιδί δεν θα είναι έξω από παιδικό σταθμό. Επίσης, και αυτό είναι κάτι που με εντυπωσίασε και είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά που έχει πει θα τα κάνει πράξεις. Γιατί ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ξέρει από νοικοκύρεμα. Και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε με το μάζεμο που έκανε στα οικονομικά του σπιτιού μας, των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνείτε? Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, άλλωστε δεν ήμουν ποτέ για τα πολλά λόγια. Είμαι όμως ο άνθρωπος των πράξεων. Των πράξεων που θέλω να με πιστέψετε, να μου δώσετε τη δύναμή σας, να είμαι εδώ για εσάς, να αγωνίζομαι, γιατί θεωρώ ότι το αξίζω και θέλω να μου δώσετε τη δύναμη. Θα μου δώσετε! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μου δίνετε απίστευτο κουράγιο και θα είμαι εκεί στις 8 Ιουλίου με όποιους εκλεχθούν, που το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, να είμαι μαζί τους, να παλεύω εκεί στη Βουλή, εάν εσείς φυσικά μου δώσετε τη δύναμη. Είμαι εδώ για εσάς, θα το θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ. Και κάνουμε στο βήμα τη Δέσποινα Μπρίνια. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη συγκίνηση να απευθύνομαι σε Συριανές και Συριανούς, σε Κυκλαδίτες, σε ένα μέρος που αγαπώ από παιδί. Βρίσκομαι εδώ χάρη στην εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, εκπροσωπώντας το Μητρό της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιο, την ανανέωση που έκανε πράξη, δίνοντας την ευκαιρία σε απλούς πολίτες να έρθουν στην πολιτική. Όπως δηλώνω παντού, δεν θεωρώ τον εαυτό μου, παρότι μπαίνω σε πολιτικό χώρο, δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου πολιτικό. Αισθάνομαι επαγγελματίας πολίτης και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτό που λέει κάποιος μεγάλος ιστορικός του 20ου αιώνα, ο Edward Said, οι μεγάλες αλλαγές του 20ου και 21ου αιώνα δεν έγιναν από πολιτικούς, έγιναν από χιλιάδες, εκατομμύρια ανώνυμους πολίτες. Και αν οι πολίτες το έκαναν μία φορά, τότε είναι σίγουρο πως θα το ξανακάνουν. Πολίτες που πιστεύουν στην ανανέωση, στη δημιουργική Ελλάδα, στην Ελλάδα της καινοτομίας, στην Ελλάδα που θα ξανασταθεί στα πόδια της, στην Ελλάδα της εργασίας, των οικοκυρέων, την Ελλάδα που μας χωράει όλους. Μιλάμε... Η κυβέρνηση που πέρασε τα 4 τελευταία χρόνια φτωχοποίησε τη χώρα, ερημοποίησε τις δομές και είμαστε αναγκασμένοι να τα κάνουμε όλα από την αρχή. Θα είναι ένας αγώνας δύσκολος, όπου καμία ψήφος δεν περισσεύει. Όμως θα το κάνουμε όλοι μαζί. Θα το κάνουμε για τους γονείς μας που έχασαν τις συντάξεις τους, θα το κάνουμε για τους 1,5 εκατομμύριο ανέργους, θα το κάνουμε για τους 500.000 νέους ανθρώπους που στέρισαν την παρουσία τους από τη χώρα μεταναστεύοντας για να βρουν δουλειές στο εξωτερικό, θα το κάνουμε για τη δημιουργική Ελλάδα, για να ξανάρθουν δουλειές,
για να ξαναανακτήσει η χώρα την εθνική αξιοπρέπεια. Σε αυτό τον αγώνα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Όμως, επιτρέψτε μου να μιλήσω για το μεγάλο στοίχημα. Δεν φτάνει απλά η Νέα Δημοκρατία να αποκτήσει την αυτοδυναμία για να εκλεγεί και να μπορέσει να κάνει πράξη το πρόγραμμα και το όραμά της. Χρειάζεται όλοι μας, και μιλώ για τους πολίτες, να μπορέσουμε να μπούμε στο στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι ανάπτυξη και πολλές δουλειές. Από τη δική μου πλευρά, σαν υπεύθυνη πολιτιστικού επιχειρήν της Γραμματείας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας, το στοίχημα για τις Κυκλάδες κερδίθηκε σε μεγάλο βαθμό, αν και έχει πολλή δουλειά ακόμα για να πάμε τις Κυκλάδες μπροστά και να κάνουμε αυτοδύναμα τα νησιά μας. Ήδη ο φάκελος υποψηφιότητας που κατατέθηκε με επιτυχία πέρσι για τη Φολέγανδρο έβαλε ένα κυκλαδονήσι στο χάρτη των 100 διεθνών βιώσιμων προορισμών στον κόσμο. Μια τεράστια επιτυχία που δεν μένει μόνο στο βραβείο, αλλά ξεκλειδώνει ευρωπαϊκά προγράμματα, ξεκλειδώνει αναπτυξιακά προγράμματα για τους τοπικούς επιχειρηματίες, δίνει ζωή στην τοπική οικονομία. Υπάρχει το παράδειγμα της Κίθνου, όπου συνδυάστηκαν οι πολιτιστικές διαδρομές με τα τοπικά προϊόντα, τον πρωτογενή τομέα και τα ενεργειακά βιώσιμα έργα, κερδίζοντας τον τίτλο του πρώτου στην Ελλάδα έξυπνου νησιού. Έχουμε τα παραδείγματα του βιώσιμου τουρισμού, όπου συνδυάζεται αρμονικά αυτή τη στιγμή ο παραδοσιακός τουρισμός, που είναι η βασική παραγωγική πηγή για τις Κυκλάδες μας, με τον βιώσιμο τουρισμό, εναλλακτικά είδη τουρισμού που είμαστε υποχρεωμένοι, ακολουθώντας την εξέλιξη της εποχής, να βάλουμε το πολιτιστικό προϊόν και κάποιους τουρίστες επιπλέον στη λίστα μας. Πρέπει να ανεβάσουμε όλοι μαζί το πήχη, και είναι ένας αγώνας που πρέπει να τον κάνουμε όλοι μαζί. Όμως, για να αλλάξουμε τα πράγματα, θα πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε αλλάζοντας πρώτα τον εαυτό μας. Στις 26 Μαΐου, ο κόσμος έδωσε το μήνυμα ότι η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών έχει τελειώσει. Στις 7 Ιουλίου, όλοι μαζί, οι πολίτες, μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα μιας φωτεινότερης Ελλάδας. Δώστε μας τη δύναμη, δώστε μου τη δύναμη να είμαι εκεί μαζί σας, να συνεχίσω τα προγράμματα του βιώσιμου τουρισμού και της πολιτιστικής ανάπτυξης που χρειάζονται οι Κυκλάδες για να αντιμετωπίσουν με συνέπεια τον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρκος Καφούρος. Της παράταξης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να συγκροτηθεί
ληφθώ στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό ήταν αφενός με μια τιμή, αφετέρου δε ήταν μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ήταν ευθύνη για μένα, αναλογιζόμενος ότι μέσα από αυτό το ψηφοδέλτιο, του νομού και κλάδο, έχουν περάσει στο παρελθόν πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Προσωπικότητες που κόσμησαν το Κοινοβούλιο και έφτασαν μέχρι και στο αξίωμα του Πρωθυπουργού. Και δεν είναι όμως μόνο η ευθύνη. Η πρόσκληση αυτή τιμής έχει και ένα μεγάλο χρέος. Έχει ένα μεγάλο χρέος για όλους εμάς σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα. Σε δύσκολες στιγμές που οι συνόδειες δεκαετούς μνημονίου δεν είναι μόνο οικονομικές και κοινωνικές, αλλά είναι κυρίως συνέπειες στο ηθικό, στην αξιοπρέπεια και στην αυτογνωσία του λαού μας. Όλα αυτά τα χρόνια ο Έλληνας δοκιμάστηκε και το πιο τραγικό ίσως ήταν ότι έχασε την αυτοεκτίμησή του ως Έλληνας, ως πατριώτης. Και έχουμε χρέος εσείς, εμείς, κυρίως εμείς, να εξυψώσουμε αυτό το πεσμένο ηθικό του Έλληνα και να του δώσουμε την αξιοπρέπεια και την αγάπη στην πατρίδα που αρμόζει. Αυτό που εμείς οι μεγαλύτεροι σήμερα κάνουμε στα παιδιά μας, που προσπαθούμε την αγαπούν την πατρίδα, παρότι εμείς ίσως καμιά φορά να έχουμε τις δικές μας αναστολές. Γι' αυτό το λέω, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη, ο μόνος πολιτικός σχηματισμός της χώρας που στάθηκε όρθιος. Είδαμε να καταλώνουν μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί, όπως και μικρά κόμματα που ήρθαν ως διάδοχες αστέρες να σώσουν τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη εγγύηση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Η Νέα Δημοκρατία μέσα από το πρόγραμμα, έτσι όπως εξήγηλε ο πρόεδρος και αφενός πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν είναι πρόγραμμα αλλά την ταπεινή μου άποψη είναι ένα σύμφωνο ειλικρίνειας προς τον λαό, ότι είναι η μόνη λύση ρεαλιστική για να βγει η χώρα από αυτή την κρίση και να πάρει τον δρόμο της ανάπτυξης. Και το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε την τιμή και το κουράγιο στον Έλληνα. Αυτό είναι το χρέος μας σήμερα. Όσο αφορά το πρόσωπό μου, όπως σας είπα, έχω μια μακρόχρονη επιλογή στην τοπική αυτοδιοίκηση με 20 χρόνια, 9 χρόνια ως, όπως σας είπα πριν, κατηδήματος, σε ένα πάρα πολύ δύσκολο νησί, όπου μπορεί να είναι μένει τα παρτίδα του ελληνικού τουρισμού, αλλά έχει τρομερά και μεγάλα προβλήματα. Και παρά το οξύμορο, παρά τη μεγάλη αυτή την τουριστική άνθηση, μέσα από το επάγγελμά μου, μέσα από την επιστημονική μου, αν θέλετε, κατάρτιση, καταφέραμε να στήσουμε έναν δεύτερο πυλώνα, τον οικολογικό τομέα. Η Σαντορίνη σήμερα καταφέρνει να έχει έναν απελώνα περίπου 10.000 στρέμματα, να έχει προϊόντα προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης 3, μοναδικό στον ελληνικό χώρο, και να εξάγει τα προϊόντα της κατασκευής στις μεγαλύτερες και στις πιο ποιοτικές αγορές σε όλο τον κόσμο. Αυτά βέβαια δεν έρχονται από τον λαό, γίνονται με πολύ δουλειά, με κατάρτιση, με συνέργειες και με άνοιγμα στην κοινωνία. Στην τοπική αυτοδιοίκηση ζω και αναπνέω 365 μέρες τα προβλήματα που ζείτε όλοι εσείς οι κυκλαδίτες. Και αναφέρομαι τόσο για τα γενικότερα προβλήματα του νησιού μας που βρίσκονται μέσα από την ιστορικότητα, όπως είναι το μεταφορικό, η διασύνδεση των νησιών μας, όπως είναι οι δυσκολίες στην παιδεία, όπως είναι οι δυσκολίες στην υγεία και όλα αυτά τα θέματα. Με αυτά λοιπόν τα προβλήματα ερχόμαστε καθημερινή σε μάχη. Έχουμε μια καθημερινή μάχη και προσπαθούμε να τα λύσουμε όχι προσεγγίζοντας τα θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Θα ήθελα, κλείνοντας έτσι αυτό το σύντομο βιογραφικό μου, να τονίσω ότι αυτή η εκλογή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την χώρα. Ενδεχομένως, δεν το ζητούμενο είναι απλά το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας να κερδίσει. Το ζητούμενο είναι
την πολύ μεγάλη νίκη, την πολύ μεγάλη νίκη και να μπορέσει να υπάρχει μια δυνατή κυβέρνηση η οποία θα είναι αυτοδύναμη. Δεν θα έχει δεκανίκια για να μπορεί να αποβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προκύπτουν και μέσα από την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Και το τονίζω αυτό, ότι δεν πρέπει να χαθεί καμία μα καμία ψήφος. Όσο αφορά το πρόσωπό μου, θα ξέρετε ότι έχετε επιλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα μαζί με εσάς και έχοντας τη γνώση των προβλημάτων και ενδεχομένως τις λύσεις έτσι όπως τις έχει αποκομίσει μέσα από την ενασχόλησή του, μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση ή μέσα από τον αγροτικό τομέα, θα σας εκπροσωπήσει με τον πλέον επάξιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Μάρκο Καφούρο και τώρα ο Φίλιππος Χόρτο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Συντιανές και συντιανοί. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Εγώ από αυτό το βήμα να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τον πρόεδρο της Νομαρχιακής για την πρωτοβουλία αλλά και τον πρόεδρο της τοπικής διοργάνωσης Ήρου Ερμοπόλεως, Στάθη Παρμπούνη και Χρήστο Καθηράνη για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία, για το βήμα που μας δίνουν εδώ απόψε να απευθυνθούμε σε εσάς, τους Συριανούς και τις Συριανές, την καρδιά της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πάμε. Ενωμένοι μπορούμε, όπως λέει και το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι λοιπόν ο Φίλιππος Φόρτο μας από την Τίνο, για όσους δεν έχουν συστηθεί και δεν έχουν ανταμώσει από κοντά. Ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς για την σημερινή σας παρουσία εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ανάμεσά σας. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 7ης Ιουλίου. Θέλω καταρχήν να θυμάστε το εξής. Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. Είναι μια ξεχωριστή διαδικασία και όλοι οφείλουμε να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Εγώ προσωπικά από άκρη σε άκρη του νομού Κυκλάδων, αλλά και όλοι οι συνυποψήφοι μου και οι υπόλοιποι πέντε, έχουμε περπατήσει τον νομό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μεταφέρουμε το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας παντού. Αποφύγει λοιπόν την γιορτή της Δημοκρατίας που θα σημάνει το έλασμα για την επανεκκίνηση της χώρας, δεν πρέπει να λείψει κανείς. Δίνουμε λοιπόν όλοι μαζί τον αγώνα, όλοι μαζί για τις Κυκλάδες, για την Ελλάδα, αλλά και για εμάς προσωπικά για να μεταφέρουμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του αυριανού Πρωθυπουργού και θεωρώ και το πιο πετυχημένο, αλλά αυτό είναι στοίχημα για όλους μας και για εκείνο προσωπικά. Νομίζω ότι το δύσκολο για όλους εμάς, για όσους από εμάς εκλεγούν και όλοι εσείς θα μας δώσετε τη δύναμη να εκπροσωπήσουμε τον νομό Κυκλάδων στην επόμενη Βουλή και οι τρεις και οι τέσσερις, γιατί μπορούμε να πάρουμε και τέσσερις έδρες. Και το μείζον βέβαια, όπως είπαν και πολλοί συνυποψήφοι, είναι η αυτοδυναμία. Αυτό είναι το μείζον. Παλεύουμε, κερδίζουμε ψήφο-ψήφο, δεν πρέπει να λείψει κανείς και να απέχει κανείς από τις κάλπες. Στεκόμαι λοιπόν σήμερα απέναντί σας με βαθύ αίσθημα ευθύνης για το μέλλον του νομού Κυκλάδων, αλλά και για το κάθε νησί χωριστά. Πιστεύω ακράδαντα ότι πλέον αυτό το οποίο μετρά περισσότερο δεν είναι ούτε το ύφος, ούτε η δίδυνη μεγαλοσύνη, ούτε τα όμορφα χτυπήματα στην πλάτη, αλλά η ειλικρίνεια, η χαμηλή τόνη, η πραγματική στόχη και η πραγματική, επιμένω, πραγματική επίλυση των δικών μας προβλημάτων που μας απασχολούν. Χτίζουμε λοιπόν όλοι μαζί με εσάς μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση η οποία προτάσει πρώτα το εμείς και μετά το εγώ, το συλλογικό συμφέρον πάνω από το ατομικό. Στην εποχή λοιπόν που ζούμε θέλουμε λύσεις, σχέδιο και λύσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό και για τη σύνομα μας. Εμείς λοιπόν έχουμε το σχέδιο και την αποφασιστικότητα να πάμε τα δικά μας νησιά αλλά και τις Κυκλάδες μπροστά με σιγουριά και σταθερότητα και σταθερά βήματα.
Θέλουμε λοιπόν επανεκκίνηση σε όλα τα επίπεδα, και στην οικονομία και στο κοινωνικό κράτος και στην ανάπτυξη και στην παιδεία και στην υγεία και στην ισιωτική πολιτική, όπου εγώ προσωπικά το έχω τονίσει από όποιο βήμα και αν έχω σταθεί. Οι πολίτες λοιπόν με την ψήφο τους στις πρόσφατες ευρωεκλογές άναψαν το πράσινο φως για μια νέα τύπου ηγεσία, που δεν υπόσχεται πολλά, αλλά εκείνα τα οποία μπορεί πραγματικά να κάνει και να λύσει, που δεν διχάζει, αλλά ενώνει, που σέβεται τους πολίτες, που εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον αυτού του τόπου και των δικών μας νησιών, για την επανεκκίνηση της χώρας. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έως σήμερα οι διάφορες διαδοχικές και κοινωνικές παραβάσεις εξαντλούνταν μόνο σε αποσπασματικές πολιτικές χωρίς συνέχεια για το θέμα της νησιωτικής πολιτικής. Ωστόσο, είμαστε εδώ να παλέψουμε για τα δικά μας νησιά, για την ενίσχυση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας που θα αναζωογονήσει τον νησιωτικό χώρο και θα πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες απασχόλησης των νησιωτών. Για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γαλάζιας ανάπτυξης, αλλά και την άμεση προτεραιότητα που θα δοθεί στην ελάχνωση των φορολογικών βαρών, στη μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή και στην εστίαση, ενώ θα προτείνουμε και την επαναφορά ενδεχομένως του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, τουλάχιστον για τα πολύ μικρά νησιά. Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών, αλλά και των θαλάσσιων μεταφορών και των συγκοινωνιών, με στόχο την άρση της απομόνωσης των νησιών και την ενίσχυση της παραγωγικότητας της νησιωτικής οικονομίας. Φυσικά, σε όλο αυτό δεν πρέπει να λείπει και η λειτουργική διασύνδεση των νησιών για την ενίσχυση της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό θα επιτευχθεί τόσο με την αναβάθμιση των θαλάσσιων μεταφορών της χώρας μας, όσο και σε ένα εθνικό πλαίσιο νησιωτικής πολιτικής που είναι το μείζον για μας. Και φυσικά από όλα αυτά δεν θα πρέπει να λείπει και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού μεταφορικού ισοδυνάμου. Η κυβέρνηση πρόσφατα ψήφισε ένα αποσπασματικό μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο δεν απαντά αποτελεσματικά στο ζήτημα ενός αυξημένου μεταφορικού κόστους για τα νησιά, αλλά περισσότερο αποσκοπεί στη συνέχιση μιας επιδοματικής πολιτικής. Ακόμα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της διεύρυνσης της επίδοσης του μεταφορικού κόστους εκτός από τους κατοίκους των νησιών και σε όσους εργάζονται σε αυτά, και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και τέλος, πρέπει να γίνουν στοχευμένες χωροταξικές παρεμβάσεις για τον τουρισμό. Είναι σημαντικό να ενεργοποιηθεί άμεσα ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος, την αύξηση των εσόδων και της καταγεφαλήν τουριστικής δαπάνης, καθώς και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Τέλος, θα παλέψουμε όλοι εμείς και οι τρεις και οι τέσσερις βουλευτές που εσείς θα μας δώσετε τη δύναμη για τη θέσπιση και την κατάρτιση ενός νησιωτικού προϋπολογισμού που θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για τον νησιωτικό χώρο. Επιπλέον, εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας σε όλα τα νομοθετήματα που επηρεάζουν τον νησιωτικό χώρο. Και τέλος, λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητα τη χάραξη της νησιωτικής πολιτικής, κάτι το οποίο συστάθηκε, να το τονίσουμε, το 2013 από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Αντώνη Σαμαρά και παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργό. Για την αυτό θα λέμε για την απερχόμενη κυβέρνηση, η οποία παλεύει την δίθεν για τον όρο νησιωτικότητα και το έχει τονίσει όσο μπορεί. Ένα συμβούλιο το οποίο μέχρι σήμερα παρεμένει ανενεργό. Αυτά είναι προτάσεις πολλές από αυτές χωρίς κόστος. Ζητούμε λοιπόν όλοι εμείς που είμαστε νησιώτες κάτι απλό από το κράτος, αλλά και την κεντρική διοίκηση. Σεβασμό στους νησιώτες μας. Αξιοπρεπή μεταφορά. Αξιόπιστες δομές υγείας, σχολεία και φροντίδα για όλη την περιοχή μας. Όσα δηλαδή χρειάζεται ο πολίτης για να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση για τον ίδιο και για τις οικογένειές σας. Τα υπόλοιπα θα τα καταφέρουμε και μόνοι μας, το έχουμε άλλωστε αποδείξει πολλές φορές. Ήρθε λοιπόν η ώρα της συστράτευσης με αυριανό Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ήρθε η ώρα να πάμε τις δουλειάδες μας μπροστά. Όλοι μαζί, κανένα το κελεσχέρι. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά, να κάνουμε μαζί ένα όμορφο ταξίδι στο μέλλον. Με συμμάχους όλους εσάς, την περήφανη βάση της παράταξης, την μηχανή της νέας δημοκρατίας, τους νέους και τους ενεργούς πολίτες που θα μας στηρίξουν όλους εμάς σε αυτή την όλη προσπάθεια. Ευχαριστώ από καρδιά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ, γιατί είναι μια αίθουσα κατάμεστη και είναι το πιο σημαντικό αυτό. Ένα προτερό μήνυμα αυτοδυναμίας από τη Σύρο. Πρέπει να δώσετε δυναμικό παρόν και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Ελλάδα την οποία αξίζουμε, για τις Κυκλάδες που όλοι εμείς θέλουμε. Να είστε καλά και θα το κάνουμε πράξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Φόρτωμα και τώρα ο Γιώργος Βακόνδιος. Καλησπέρα. Το ποτήρι βρίσκεται εδώ διότι περνάω μια λαϊκίδινα, πυρετό, έχω πάρει τις κορτιζόνες μου και δεν θα παίξω πάρα πολύ. Γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος και πολύ συγκεκριμένος, διότι έτσι ούτως ή άλλως είναι ο χαρακτήρας μου. Τώρα, από το 2012, που αντώτησα να γράψω φωνές στη Νέα Δημοκρατία να βοηθήσω στις εκλογές, υπήρχε ένα έθιμο. Σε κάθε κεντρική συγκέντρωση στη Σύρο, όλοι οι συνυποψήφοι μου ήταν καλεσμένοι να φάμε μαζί το βράδυ και είναι κάτι το οποίο δεν γινόταν πουθενά στην Ελλάδα. Είχε το σκοπό να μας βλέπει όλους μαζί. Σήμερα, δυστυχώς, οι γιατροί μου είπαν ότι 2 ώρες μετά τη λήψη της κορτιζόνης πρέπει να αποσυρθώ, οπότε ζητώ συγγνώμη που δεν θα επαναληφθεί το ίδιο έθιμο. Όμως, μια και εγώ το πρόβλημα της φωνής, θα αυτοπροσθετευθώ, αλλά θα προστατεύσω και εσάς. Δεν θα μπω σε μεγάλη πολιτική ανάλυση για να προστατεύσω τη φωνή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει και αν τα έκανα, επόμενος ομιλητής θα τα έλεγε τα ίδια και καλύτερα. Επομένως, καλό είναι να μην σας κουράσουμε. Και δεν θα πω επίσης. Δεν θα μιλήσω για τον Τσίπρα, για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχω γράψει όλα αυτά τα χρόνια, τα έχω πει σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Τελείωσε αυτή η ιστορία με την Ελλάδα. Ελλάδα τελείωσε ο Τσίπρας, τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, έρχεται ο Μητσοτάκης και κοιτάζουμε μπροστά. Είναι αλήθεια ότι σκέφτηκα πολύ αν θα έπρεπε να παρακούσω τους γιατρούς και να βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας. Αλλά δεν ήθελα να λείψω αυτή τη γιορτή. Και ξέρετε γιατί δεν ήθελα να λείψω από αυτή τη γιορτή. Διότι εκλογές έγιναν και το 12, έγιναν και το 15 και οι πρόθυμοι να σταθούν και να βοηθήσουν δίπλα στη Νέα Δημοκρατία ήταν ελάχιστοι. Θυμάμαι παραμονές του δημοψηφίσματος που προσπαθήσαμε να οργανώσουμε εδώ στη Σύρο μία ημερίδα κατά του δημοψηφίσματος. Εμφανίστηκαν 5 άνθρωποι. Σήμερα λοιπόν χαίρομαι που όλοι κατάλαβαν ότι αυτή η παράταξη χάρη στις προσπάθειες αυτών που δέχθηκαν τις προπυλακίες τόσα χρόνια, που δέχθηκαν το βρίσιμο, σήμερα αυτή η παράταξη είναι ζωντανή, είναι δυνατή και είναι έτοιμη να αναλάβει την εξουσία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, από το 12 έως σήμερα, χρησιμοποιούσα ένα όρο πολιτευτής. Μου τον είδανε αποδώσει. Στην αρχή δεν έδωσα μεγάλη σημασία τι σημαίνει πολιτευτής. Στο μυαλό μου σήμαινε κυρίως από τυχόν υποψήφιος βουλευτής. Όμως, επειδή από τη φύση μου είμαι έτσι, ήθελα να δώσω
περιεχόμενο σε αυτόν τον όρο. Εν πάση περιπτώσει, το 12 που κλείθηκα από το Σαμαρά ήξερα ότι δεν είχα καμία πιθανότητα εκλογής. Το ίδιο ήξερα και το 15 ότι δεν είχα καμία πιθανότητα εκλογής. Γιατί? Διότι ήξερα ότι οι εκλογές αυτές ήταν χαμένες, όσο και κρατούσαμε το κουράγιο μας και προσπαθούσαμε να λέμε στον κόσμο ότι είναι ντέμπε, ελάτε, βοηθήστε κτλ. Ξέραμε τουλάχιστον κάποιοι τι συμβαίνει. Επομένως, τι μου έμεινε αυτά τα χρόνια? Να δώσω ένα περιεχόμενο στον όρο πολιτευτής. Το έκανα με δύο τρόπους. Το ένα με πολιτικό έργο και βεβαίως με κοινωνικό έργο. Ξέρετε, έχω κάνει 264 ταξίδια στα νησιά της Κυκλάδας τα τελευταία 3 χρόνια. Θα μου ήταν πολύ εύκολο να αρκεστώ στα πανηγύρια, στις γιορτές, συνήθως οι άνθρωποι μας φιλοξενούν κιόλας, να τραβάω selfies και να λέω ωραία λόγια. Δεν μου πήγαινε όμως, δεν μου πήγαινε με τον όρο πολιτευτής. Ας έρθουμε λοιπόν στο κοινωνικό έργο. Όπως ξέρετε οι περισσότεροι, όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να έχω γράψει και να έχω παρέμβει στα ΜΜΕ περισσότερο από πολλούς άλλου στη Νέα Δημοκρατία, όχι στο νομοκυκλάδο, στο σύνολο της Ελλάδας. Όπως ξέρετε επίσης, μου ανατέθη η ευθύνη να φτιάξω τις προτάσεις του τομέα ναυτιλίας και υπεύθυνης πολιτικής για το ακτοπλοϊκό, για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, θα είναι αποδεκτές. Άρα, από εδώ και πέρα, οποιαδήποτε θέματα ακτοπλοϊκού δεν σας αρέσουν, θα έχετε και έναν άνθρωπο να βρίζετε. Διότι θα είναι δικές μου προτάσεις. Να είστε όμως σίγουροι ότι είναι τέτοιες προτάσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη βάση του, το αντιμετωπίζουν εκ θεμελίων και έχουμε προτείνει ένα καινούριο συνολικό σχεδιασμό. Όχι κρατικίστικο. Τα βαπόρια δεν ανήκουν στο κράτος. Και το κράτος, η Ελλάδα, λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρήκαμε όμως τον τρόπο μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελεύθερης αγοράς να κάνουμε τέτοιες προτάσεις που θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο ακτοπλοϊκό σύστημα και μάλιστα σε πολύ δυσκολότερες εποχές. Σε πολύ δυσκολότερες εποχές, διότι από 1η-1η-2020 η κυβέρνηση κάνει βεβαίως ότι το αγνοεί. Έχουμε τον καινούριο κανονισμό ΑΕΜΟ παγκοσμίως, επηρεάζει την Ελλάδα, επηρεάζει την ακτοπλοεία. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό λίγο πολύ ήταν το πολιτικό έργο. Και εχθές στην πλατεία μου λέει ο φίλος μου Ευγένιος, γιατί δεν λες τίποτα και για το κοινωνικό έργο? Ξέρετε κάτι, γεννήθη, ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για τη σειρά. Εγώ δεν τον γνώρισα, πέθανε όταν ήμουν 2 χρονών. Έπρεπε να σταθώ στα πόδια μου από 10 χρονών. Εκείνο που με απασχόλησε στη ζωή μου λοιπόν είναι να πάω εγώ μπροστά. Θεωρώ ότι έκανα μια πολύ επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε, εάν κάποιος δεν είναι επιχειρηματίας και είναι απλός μάνατζερ, ποτέ δεν πλουτίζει. Αλλά εγώ είμαι πλούσιος με κάτι άλλο. Είμαι πλούσιος με την εμπιστοσύνη, την οποία δείχνουν προς το πρόσωπό μου άνθρωποι σημαντικότεροι από μένα και γι' αυτό και μπορούμε να υλοποιούμε ένα κοινωνικό έργο μαζί με τις τοπικές πάντες, διότι ένας στόχος ήταν και πολιτικός, δεν ήταν μόνο κοινωνικός, να αναδείξουμε τις τοπικές μας όλα τα νησιά. Εδώ στη Σύρο, 120.000 ευρώ λεφτά φύλων από το ιδιωτικό τομέα για το νοσοκομείο της Σύρου. Ο κύριος, ο γιατρός μας το ξέρει πάρα πολύ καλά τι έγινε. Ανακαινίστηκε όλος ο πρώτος όροφος του νοσοκομείου. Σχολεία, υπολογιστές, ερκοντήσιον, 3 γεροκομεία στη Σύρο, της Ιεράς Μητροπόλεως, των Καθολικών Καλογραιών, της Φιλοπτώχου Εταιρείας, ενισχύθηκαν σε οτιδήποτε και αν ζήτησαν. Σύλλογος Καρκινοπαθών, κατοίκων νοσηλεία, Ισιδόριο Ίδρυμα που δεν είχε θέρμανση και βάλαμε θέρμανση και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις μόνο στη Σύρο και άλλες τόσες εκτός Σύρου. Επομένως, ναι,
Συμφωνώ. Ο πολιτευτής δεν είναι για τα χτυπήματα στην πλάτη. Ελέγχει αυτό από το φίλο μου και έχει δίκιο. Ο πολιτευτής λοιπόν ή πρέπει να μπορέσει να αποδώσει από μόνος του έργο χωρίς καμία βοήθεια ή να κάτσει σπίτι. Βεβαίως είμαστε στη Σύρο, αλλά έχουμε κάτι κάμερες. Και εγώ θέλω να μιλήσω και για τις κάμερες, γιατί οι κάμερες αυτές, αυτά που θα πω, πιστεύω ότι θα τα μεταφέρουν και στα άλλα νησιά. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Εκλογές σημαίνει και εκλογή των αντιπροσώπων σας. Των αντιπροσώπων όλων των πολιτών και εν προκειμένου των Κυκλαδιτών. Ο εκλογικός νόμος όπως είναι, έχει μόνο δύο πιθανά αποτελέσματα. Το ένα αποτέλεσμα είναι να βγάλει μια δημοκρατία τέσσερις έδρες, κάτι που ελπίζουμε και εύχομαι και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε. Και το άλλο ασθενέστερο, αλλά υπαρκτό σενάριο, είναι η Νέα Δημοκρατία να βγάλει τρεις έδρες και ο ΣΥΡΙΖΑ μία. Αυτό, αν το διαβάσετε διαφορετικά, σημαίνει ότι όποιος ψηφίσει μικρότερα κόμματα, Κίνα, Ποτάμια, Τούτα, Κίνα κτλ., επί της ουσίας στερεί το δικαίωμα στον εαυτό του να επιλέξει αυτό που πραγματικά θέλει να τον εκπροσωπήσει. Διότι οι εκπρόσωποι θα εκλεγούν, θα είναι από συγκεκριμένο κόμμα, το είπαμε. Εγώ λοιπόν καλώ και μέσα από τις κάμερες όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισες που ενδεχομένως δεν τις πείσαμε ή δεν τους πείσαμε να ψηφίσουν μια δημοκρατία, τουλάχιστον να αναλογιστούν ότι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν αυτούς που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν. Τώρα, μιλάμε για επιλογή υποψηφίων βουλευτών που φιλοξενούν να γίνουν βουλευτές. Εγώ θα σας πω, δεν θα σας πω τι είμαι. Νομίζω ότι περισσότερο μην ξέρω τα αρκετά. Θα σας πω τι δεν είμαι. Δεν είμαι κρατικοδίαιτος, δεν έχω εισπράξει στα 43 χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής ούτε μία δραχμή από το ελληνικό δημόσιο. Δεν είμαι παιδί του κομματικού σωλήνα. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος ησυχάζει. 43 χρόνια δημιουργώ θέσεις εργασίας, αυτό μου αρέσει να κάνω, μπορώ να τα κάνω με τα νησιά των Κυκλάδων, έχω καταθέσει προγράμματα, συγκεκριμένα προγράμματα στο Δήμο Μήλου και Κιμόλου για συνεταιρισμούς γυναικών, στο Δήμο Σύρου επί δύο δημάρχων, Μαρακό και Δεκαβάλα, έχω καταθέσει προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης της Σύρου, έχω καταθέσει προγράμματα εκμετάλλευση στοιχείων του πρωτογενού τομέα στην Ανάφη και σε άλλα νησιά. Στη Σέριφο πρόσφατα του βρήκα μια λύση. Προσέξτε, η Σέριφο έχει άφθονο νερό. Αυτό που εμεί σε όλα τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων μα είναι σπανίο, έχει άφθονο νερό. Του βρήκα λοιπόν λύση πώ θα αξιοποιήσουν αυτό το νερό. Θα βγάλει λεφτά ο Δήμο, το ίδιο στο Δήμο Άνδρου, του καθέσατε μια πρόταση επιχειρηματική για να αξιοποιηθεί η πηγή Σάρφεκ, πάει λέγοντας. Εγώ αυτά ξέρω να κάνω. Τώρα. Ζητώ από τους νεοδημοκράτες, αλλά και από τους μη νεοδημοκράτες, με τη λογική την οποία σας ανέλησα προηγουμένως, να πληροφορηθούν, να διαβάσουν τα βιογραφικά, να διαβάσουν τις εμπειρίες του κάθε υποψηφίου και να επιλέξουν τους υποψηφίους οι οποίοι θα τους εκπροσωπήσουν στη Βουλή. Ξέρετε, η Βουλή είναι ένας δύσκολος χώρος, το οποίο υποθέτω ο Υπουργός. Θέλει ειδικές δεξιότητες, ειδικές εμπειρίες και προπαντός δεν είναι χώρος ούτε επαγγελματικής αποκατάστασης, ούτε κοινωνικής καταξίωσης. Σας λέω λοιπόν το εξής, απλό για να τελειώσω. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να είναι αυτοδύναμος. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα ζωής και θανάτου. Διότι εάν δεν κατακτηθεί η αυτοδυναμία, θα έχουμε δύο θέματα μπροστά μας. Πρώτον, θα πρέπει να συγκεντρωθεί με κάποιον άλλον. Αυτό σημαίνει συμβιβασμούς. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προφανώς δεν θα τηρηθεί στο σύνολό του. Διότι αν δει άλλο κόμμα στην κυβέρνηση, θα έχει συμβιβασμός. Το δεύτερο πρόβλημα που θα προκύψει είναι ότι υποθηκεύουμε το μέλλον της Ελλάδας
δεν μπορεί να καταστεί αδύνατο να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Και αν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, τότε οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα γίνουν μια απλή αναλογική και σας εγγυώμαι ότι μία 20ετία ακυβερνησία και συνεχείς εκλογές θα πλέγουμε στο τσεπάκι. Επομένως, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι μόνο, δεν κερδίζει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης απέναντι στον Τσίπρα. Σε αυτές τις εκλογές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κερδίζει η Ελλάδα το μέλλον της, κερδίζουμε το μέλλον των δικό μας, των γονιών μας και των παιδιών μας. Με αυτή τη μόνη κουβέντα θέλω να κλείσω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και τώρα το λόγο έχει ο Γιάννης Ωβρούτσης. Στα πολύ δύσκολα χρόνια της χώρας. Μάλιστα,
να εκτελέσω και το έργο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την πιο δύσκολη περίοδο για την Πατρίδα. Ήμουν εδώ όμως, κρατήθηκα μαζί με εσάς, μου δώσετε δύναμη να κρατηθώ και σήμερα είμαι εδώ, στη Σύρο, να εκπέμψω αυτά τα μηνύματα τα οποία είναι σημαντικά γιατί οι επικείμενες εθνικές εκλογές δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι ξέραμε στο παρελθόν. Η εμπειρία μου, η σχέση με την Νέα Δημοκρατία και με την πολιτική, με εσάς, μου δίνει το δικαίωμα όπως πάντα να τοποθετούμε με την ευθύνη και την καθαρότητα του λόγου και να σας πω. Είναι μια αναμέτρηση πολιτική που έχει εθνικές διαστάσεις. Εάν όμοι γέννητο δεν τα καταφέρουμε το βράδυ των εκλογών, η Νέα Δημοκρατία Κώστα θα είναι αυτοδύναμη, η χώρα θα μπει σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής και πολιτικής αναβεβαιότητας που δεν έχει προηγούμενο. Η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά σε μεγάλα προβλήματα, ανεξέλεκτη κατάσταση. Ερώτηση γιατί. Και στο παρελθόν δεν υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Απάντηση όχι. Είναι η πρώτη φορά. Γιατί αμέσως μετά από αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αν όμοι γέννητο δεν τα καταφέρουμε, οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Η Ελλάδα θα είναι εκείνη που παράδειγμα. Θα πάμε σε εκλογές πολύ γρήγορα, αν δεν υπάρξει συνεννόηση. Το Σύνταγμα προβλέπει εκλογές πολύ σύντομα και η χώρα με μαθηματική βεβαιότητα δεν θα μπορέσει για πολλές δεκαετίες, γιατί έτσι είναι η σχέση με πολιτική. Θα υπάρξει πολιτική δύναμη στην απλή αναλογική που να έχει το 51% για να αλλάξει τον πολιτικό νόμο. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Θα αντιμετωπίσαμε ως πολιτικό αντίπαλο του Πασόκ για πολλές δεκαετίες, βρεθήκαμε απέναντι. Σε δύσκολα χρόνια όμως καταφέραμε με το Πασό να έρθουμε σε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Να ανεβάσουμε την πολιτική ζωή του τόπου. Να αναβαθμίσουμε το κοινοβούλιο. Είχαμε τις διαφορές μας. Αναμετρηθήκαμε σκληρά, πολιτικά, ιδεολογικά. Όμως φτάσαμε σε ένα επίπεδο που ο πολιτικός πολιτισμός επικρατούσε ο διάλογος και όλα αυτά γκρεμίστηκαν. Το 2009 με το ΣΥΡΙΖΑ, το Καμένο και τις συναφείς πολιτικές δυνάμεις οι οποίες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τη στεναχώρια και την αγανάκτηση του κόσμου. Επένδυσαν σε αυτό. Είπαν ψέματα. Δημαγώγησαν. Είπαν πράγματα ανέφικτα. Βρέθηκαν στο Σύνταγμα. Προπυλάκησαν κόσμο, προπυλάκησαν βουλευτές. Χτύπησαν την ίδια τη Βουλή. Αυτά τα ζήσαμε και εδώ στη Σύρο και στις Κυκλάδες. 10 ολόκληρα χρόνια υπήρξε διατηρειάστηκε το πολιτικό κλίμα της πατρίδας μας σε όλη την Ελλάδα όσο ποτέ άλλοτε. Πόνος, ειδικασμός, η υποβάθμιση του κοινοβουλίου, η υποβάθμιση της δημοκρατίας. Η ασφάλεια πλέον είναι για τους πολίτες και η ελευθερία, αξίες οι οποίες κλονίζονται καθημερινά με τις καταστάσεις που ζούμε, με τα νομοσχέδια που φέρατε από τον νόμο Παρασκευόπουλου μέχρι την ενδεχόμενη αποφυλάξη των εγκλημάτων της 17 Νοέμβρη. Από τον κώδικα της πολιτικής οικονομίας που ήρθε στη Βουλή, άρον-άρον και τον ψήφισε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήμασταν σε προεκλογική περίοδο και ήδη από 1η Ιουλίου είναι έτοιμοι να αποφλέξουν χιλιάδες φαρυπινίτες από τον Βίκονα που χτύπησε την ίδια τη Βουλή και σπάει περιουσίες ιδιωτών και από το άσυλο που κάτω από το πρόσχημα του ασύλου παράνομοι μετανάστες έχουν κάνει κατάληψη στα ελληνικά πανεπιστήμια. Χτυπούν και δέρνουν φοιτητές, μπλοκάρουν τις αίθουσες και τα μαθήματα, δέρνουν καθηγητές και όποιος τολμάει να έχει διαφορετική προσέγγιση τον απειλούν ότι συνδέονται με τους αντιεξουσιαστές και θα βρει τον πελάτη. Είδαμε πολιτικές συμπεριφορές ύφος πρωτοφανές στην πατρίδα, τον Πολάκη που έλεγε ότι θα θάψει 6 μέτρα γη. Δημοσιογράφους, συμπεριφορές υπουργού υγείας να καπνίζει δημόσια να προκαλεί το κοινό αίσθημα, παραβιώσεται ο ίδιος τον νόμο. Είδαμε την κυρία Τασία να καλεί τους παράνομους μετανάστες να έρθουν όλοι στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει είναι αλληλέγγυα και βέβαια είναι. Αλλά ελάτε όλοι στην Ελλάδα, εδώ. Γιατί οι Έλληνες μπορούν να πληρώσουν για εσάς. Τα είδαμε, τα ζήσαμε. Είδαμε την κοινότητα, είδαμε τον Σένα. Αυτά δεν είχαν προηγούμενο. Και μέσα σε όλο αυτό βιώσαμε την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να υπονομεύσει την ενότητα της πατρίδας, το κυρίαρχο στοιχείο της κοινωνικής συνοχής. Να διχάσει τους Έλληνες. Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Εμείς και αυτοί. Τα είδαμε και αυτά. Προσπάθησαν με την αιμονή τους στη φορολογία, συνειδητή επιλογή για φορολόγηση, να φτωχοποιήσουν, να εξεφανίσουν τη μεσαία τάξη. Να φτωχοποιηθούν όλοι και να είναι εξαρτώμενοι από τα απενιχρά επιδόματα του κυρίου Τσίπρα. Αυτή ήταν η ιδεολογία τους.
Αυτή ήταν η αντίληψή τους. Όμως φτάνει ως εδώ. Το βράδυ στις 7 Ιουλίου θα δώσω την απάντηση του Πέτρου. Είμαστε χριστιανοί πάνω απ' όλα να κρατήσουμε στο σύνταγμά μας την αλλαγή που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που από χριστιανική η Ελλάδα έγινε χώρο ουδετερόφυσκη. Να το ξανακρατήσουμε πίσω. Να ξαναφέρουμε το χαμόγελο σε όλους Έλληνες. Την αισιοδοξία και την προοπτική. Όμως, είμαι υποχρεωμένος στη βάση αυτού του παρατηρήσεω να σας πω εκτός από την αναγκαιότητα να κρατηθούμε κοντά. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε λόγω ακριβώς της σημασίας αυτής των εθνικών εκλογών. Της πρωτόγνωρης σημασίας που έχουν για να βγει η Νέα Δημοκρατία με ισχυρή εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μπορεί να ασκήσει την πολιτική που θέλει την επόμενη μέρα και να αλλάξουμε τον άθλιο νόμο της αρχής αναλογικής και στους Δήμους και στις περιφέρειες που έφεραν ακυβερνησία σε 200 Δήμους. Υποβαθμίζοντας την αρχή της επικουρικότητας, οδηγώντας δημοτικά συμβούλια και δημάρχους να μην μπορούν να αποφασίζουν για τα θέματα τα οποία αφορούν τους πολίτες. Και από 1η δυστυχώς Σεπτεμβρίου 200 Δήμοι στη χώρα θα είναι ακυβέρνητο καράβι. Θα έχουμε δημάρχους οι οποίοι θα θέλουν να αποφασίσουν και δεν θα μπορούν. Και τα χρήματα θα βρίσκονται εδώ και δεν θα μπορεί να βγει μια πέτρα πάνω στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η ιδεολειπτική. Με τις αιμονές τους έφερε την Ελλάδα στο χείλο της κυβερνησίας. Δεν θα τους περάσει. Έχω καταλάβει, δεν το πίστευα το μέγεθος της νίκης της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Οι 9,5 μονάδες ήταν κάτι απρόβλεπτο και για μένα που ζούσα το σφιγμό της κοινωνίας. Έβλεπα το θετικό κλίμα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι η κοινωνία μας από κάτω έβρασε. Έβρασε όχι τόσο για τα οικονομικά, είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται κάτι εξοχήν με τα οικονομικά. Και δεν θα σας μιλήσω για αυτά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ξέρετε, απ' έξω και ανεκατοτά για τη μείωση φόρων, ΦΠΑ, έλφια, αλλαγή νόμου ασφαλιστικού, εργασιακά. Δεν θα πω για αυτά. Η κοινωνία έβρασε από κάτω περισσότερο για τη θεσμική και αξιακή πραγματική της πατρίδας. Δεν το σύγχρονο ο Έλληνας να βλέπει την πατρίδα του να υποβαθμίζεται, να σέβεται βασικές αρχές και αξίες. Να δηλητηριάζονται, να βλέπουν την ενότητα της χώρας να κλονίζεται, την ελευθερία και τη δημοκρατία. Επίσης να κλονίζονται, να φοβούνται οι Έλληνες πολίτες την εγκληματικότητα, την ανασφάλεια, να βλέπουν βαριούς εγκληματίες, βαρυπινίτες να αποφυλακίζονται, να βλέπουν να χτυπιέται ο ναός της δημοκρατίας, η ίδια η Βουλή από τους Λουβίκονες και να μην ανοίγει μύτη. Και να βλέπουν να δέχονται καθηγητές μέσα στα πανεπιστήμια και φοιτητές και να το λένε απλά ότι υπάρχει το άσχημο. Αυτά τα ζήσαμε 10 ολόκληρα χρόνια. Και τώρα η ευθύνη. Θα σας μιλήσω για αυτή τις επόμενες μέρες. Θέλω να σας πω με την ίδια εμπειρία αυτή που έχω γνωρίσει στο κοινοβούλιο, αλλά και την εμπειρία ενός ανθρώπου που ζείτε κοινά από μικρό παιδί. Θέλω να ζητήσω κάτι από εσάς. Οι εκλογές θα τελειώσουν σε 7 ετών. Φυσικά δεν γεννήσει κάτι, ούτε δημοσκοπικά, ούτε με ποιες, ούτε με το κλίμα το οποίο περιέγραψα πριν και το είπα και στην αδελφή μου πριν από μένα. Η κάνει γεμίζει με την ψήφο. Και πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες και παρούσες έξω από τα εκλογικά τμήματα να πείσουμε τον καθένα και την καθεμία. Είναι χρέος μας εθνικό. Είναι χρέος για την πατρίδα, για τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε να πείσουμε και τον τελευταίο σαν να λείπει μία ψήφος για να γίνει αυτοδύναμη μια δημοκρατία. Βάλτε αυτό το στόχο. Λείπει μία ψήφος και είναι στο χέρι σας να αλλάξετε τον ψηφοφόρο ή την ψηφοφόρο με την τελευταία αυτή ψήφο μέχρι το βράδυ που θα κλείσουν οι κάλπες. Χρέος εθνικό, πολιτικό, παραταξιακό για την πατρίδα, την οικογένεια, τα παιδιά μας, τις επόμενες γενιές. Όμως το πω για τις ευθύνες και αυτό που θα σας ζητήσω είναι για την επόμενη μέρα, γιατί αν τώρα, όπως φαίνονται τα πράγματα, συμμετέχουμε όλοι μαζί με αυτό το κύμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση, με αυτή την ψυχή και την καρδιά των στελεχών της παράταξης και της κοινωνίας και από ανθρώπους οι οποίοι δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα την βλέπουν ως εναλλακτική μοναδική λύση για την πατρίδα και έρχονται κοντά μας κατά κύματα. Αν το βράδυ είμαστε αυτοδύναμοι, που είναι ευχιόλογο της θεωρητικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, πρέπει και την επόμενη μέρα να είστε κοντά.
Ο δρόμος δεν είναι στρωμένος για 30 δάχτυλα. Ο δρόμος θα έχει δυσκολίες. Έχουμε ένα πρόγραμμα, θα ανατάξουμε την εθνική οικονομία, θα προσπαθήσουμε, αλλά βασική παράμετρος της επιτυχίας της κυβέρνησής μας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την κοινοβουλευτική ομάδα και τους υπόλοιπους. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο. Το επιτυχικό του συμβούλιο, όπως όχι εξαγγείλει, που θα είναι ευέλικτο και μικρό στον αριθμό. Δεν είναι μόνο η κοινοβουλευτική του ομάδα. Είστε εσείς. Μόνο αν είστε κοντά μας την επόμενη μέρα, ο παράγοντας επιτυχία της κυβέρνησης και της αισιοδοξίας μπορεί να λάβει και να έρθει ως αισιοδοξία και προοπτική για αυτά που έχουμε στο πρόγραμμά μας να κάνουμε ως κυβέρνηση. Έζησα την ομοκρασία και την ανοσία το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο εγώ, πολλά στελέχη σε όλη την Ελλάδα, όταν κάναμε αντίστοιχες προσπάθειες με τον Αντώνη Σαμαρά. Κάποιοι παρασύρθηκαν από τα εύκολα, τα ψεύτικα λόγια, από το δηλητηρίασμα της πολιτικής ζωής και εγκατέλειψαν, κράτησαν απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία. Και κάποιοι νιώσαμε την μοναξιά. Αλλά πιστέψτε με, αυτή η μοναξιά που νιώσαμε, αυτή η λίγη που είχαμε μείνει την περίοδο εκείνη να δούμε τη μάχη για την πατρίδα, ήταν ένας όμορφος αγώνας μοναδικός, αξέχαστος, γιατί όταν παλεύεις για τον δίκαιο, για την πατρίδα, για την χώρα, είναι κάτι μοναδικό που αξίζει τον κόπο, όποιο και αν είναι το πολιτικό κόστος. Γιατί παλεύεις για τη χώρα σου, για την Ελλάδα, κόντρα στο κύμα του λαϊκισμού. Αυτό που δηλητηρίασε τη χώρα, το κάναμε πράξη. Και θα το ξανακάνουμε και τώρα. Θα το ξανακάνουμε και τώρα μετά τις εκλογές. Μία ισχυρή πλειοψηφία στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, μία αποφασιστική κυβέρνηση, θα καταργήσει την επόμενη μέρα το άσυλο. Τέλος είναι το μετακάστρο. Τέλος, στους ουδήποτες, θα υπάρξει αμέσως αλλαγή του ποινικού κώδικα. Όποιος χρησιμοποιήσει τη Βουλή ή τη δημόσια περιουσία την καταστρέψει, που δεν τα βάζει από την τσέπη του, τα βάζει ο ένας προλογούμενος, θα υπάρξουν αργές ποινές. Και θα αλλάξουμε και το ποινικό κώδικα, έτσι ώστε αυτοί οι αισχροί, οι κλιματίες της 17 Νοέμβρη, να μην αποφλεπιστούν. Αυτό που επιδίωξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα κάνει μια πράξη. Όμως αυτή την προσπάθεια, επειδή θα είναι μια προσπάθεια εθνική για την πατρίδα, για την χώρα, για τη σημαία, για την Ελλάδα, για να ξαναμοιάσουμε και πάλι περήφανοι, δυνατοί, αισιόδοξοι, να ξαναφέρουμε το χαμόγελο της αισιοδοξίας που έχουμε χάσει αυτά τα 10 χρόνια σε στέλνω κοντά μας. Πρέπει, όταν θα ξανακάνουμε τη συνάντηση εδώ, φίλε, πετυχημένε, άξιοι μαχητή, Χρήστο Καυτηράνη, πρόεδρε, σου άξιζε πολλά συγχαρητήρια και σου αγαπητέ. Έχασα την αδόρφη και τη μάχη και θα είμαστε εδώ, στη Σύρο, στην Ερμόπολη, να ξανανταλλάξουμε μεταξύ μας τον πολιτικό διάλογο, να ενημερώσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις, να είστε εδώ. Σας θέλουμε κοντά μας. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι νίκη της Ελλάδος. Η Νέα Δημοκρατία ενώνει σε έναν τάση. Η Νέα Δημοκρατία βάζει πάντα το εθνικό συμφέρον πάνω από το μοναδικό. Και αυτό που μας κάνει να λέμε, είμαστε περίπτωση που είμαστε Νέα Δημοκρατία. Είμαστε περίπτωση που είμαστε Νέα Δημοκρατία. Είμαστε περίπτωση που είμαστε Νέα Δημοκρατία. Άρα εδώ, έχουμε αυτή εδώ μένα. Σας καλώ όλους την Κυριακή να πάτε στις κάλπες, να ψηφίσουμε όλοι μαζί και το βράδυ να δούμε όλοι
στις 7 η ώρα που θα πει το Export ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκτά την αυτοδυναμία και η Ελλάδα βγει από την.